πακέτα ακυρώσεων με επεξεργασία πρόσθετων, η Ευρώπη ανοίγει το κεφάλαιο ενέργεια και εξάρτησης από τη Ρωσία. Στην αυριανή συνεδρία του Κολεγίου των Επιτρόπων θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις, όπως η ίδια η πρόεδρος της Επιτροπής απεκάλυψε, με ένα και κύριο ζητούμενο. We have to get rid of the dependency of Russian gas, oil and coal. And there are three main pillars. One is the diversification of supply away from Russia and towards reliable suppliers. This is mainly LNG and pipeline gas. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά σε τεράστιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και αιωλική ενέργεια και ο τρίτος επενδύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. A main part of our discussion will focus on the protection of consumers. Today's energy prices are taking a toll on consumers and businesses, and we will discuss how to ensure that our electricity market remains efficient despite the high gas prices that have been amplified by Putin's war. Ήδη η Ισπανία έχει καταθέσει πρόταση όπως αποσυνδεθεί ο καθορισμός της ηλεκτρικής ενέργειας από τις τιμές φυσικού αερίου. Τιμές που κάθε μέρα καταγράφουν νέο ρεκόρ λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί από τη μία η συνέχιση της κρίσης και από την άλλη οι δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Σήμερα δεν χτύπησε ταβάνια κουμπώντας τα 345 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κάτι που σε τιμές πετρελαίου αντιστοιχεί σε 600 δολάρια το βαρέλι. Το Brent αγγίξε σήμερα τα 139 δολάρια το βαρέλι πριν κλείσει γύρω στα 130 δολάρια. Τους αναλυτές να εκτιμούν εκτείναξη πέρα των 150 δολαρίων το βαρέλι εάν ο πόλεμος γενικευτεί.